Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris, η οποία από αυτή τη στιγμή είναι στο ραδιοφωνό σας, στο Λίμπερο, στους 107 και 4. Αρχίζουμε και πάμε μέχρι και τις 7 στο καθημερινό μας ραντεβού, με την κυτρινόμαυρη ενημέρωση, με όλα τα θέματα δηλαδή που απασχολούν τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ερασιτέχνη, οτιδήποτε αφορά τον Άρη, οπουδήποτε και αν χτυπάει η καρδιά του Άρη, με ρεπορτάζ, με ειδήσεις, με σχόλια, με συζητήσεις, με συνεντεύξεις. Μέχρι τις 7 θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως στα θέματα του Άρη και κυρίως στο μπάσκετ, έχω την εντύπωση που εκεί η κατάσταση είναι δραματική, για να μην χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά έκφραση, και νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε λίγο περισσότερο βάρος και λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα τεκτενόμενα στην ΚΑΗ Άρης και στην επόμενη μέρα, από το ποια μπορεί να είναι αυτή και πώς μπορεί να ελευθερωθεί, γιατί μιλάμε τώρα για μια σκλαβιά ουσιαστικά του Άρη από τον Νίκο Λάσκαρη. Εσείς θυμίζω ότι μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή, να επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων FM, και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 545-26, να σας πω ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και σήμερα στο πίσω από την κονσόλα του ήχου είναι ο Βασίλης ο Καβαδίας. Όπως σας έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, το μπάσκετ περνάει έτσι δραματικές ώρες, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Το αντιληφθήκαμε και χθες μετά την Γενική Συνέλευση, όπου η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει ένα 90% που αποφασίζει και καθορίζει τις εξελίξεις, αυτό το 10% είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να λάβει την οποιαδήποτε ουσιαστική απόφαση και να δρομολογήσει εξελίξεις. Και το άσχημο σε αυτή τη φάση είναι ότι έχουμε αφενός μια διοίκηση της ΚΑΕ, η οποία δεν ξέρω, στα μάτια μου είναι ακέφαλη, μοιάζει ακέφαλη, δηλαδή ο Άρης δεν διοικείται εδώ και αρκετό καιρό. Και από την άλλη, το να πας την επόμενη μέρα προϋποθέτει μεταβίβαση των μετοχών, αλλά κανείς δεν ξέρει αν αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει μεταβίβαση των μετοχών. Καταλαβαίνετε ότι είναι μπρος κρεμός και πίσω ρέμα, δηλαδή, και γι' αυτόν τον λόγο δόθηκε... Λένε πάντως ότι βρήκαν τον τρόπο. Ναι. Εφόσον πει το OK ο Λάσκαρης. Εφόσον πει. Μακάρι να το πει. Αυτή η πενταμελής επιτροπή, η οποία πήρε το χρήσμα χθες από τη Γενική Συνέλευση για να συναντηθεί μαζί του και να επιδιώξει να απελευθερώσει τον Άρη, στην οποία συμμετέχουν και νομικοί και ο πρόεδρος του ερασιτέχνη και ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ΚΑΕ, θα κάνουν μια απέλπιδα προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να πείσουν τον Νίκο Λάσκαρη να παραδώσει την ομάδα, και μάλιστα θα την παραδώσει χωρίς όρους, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Όπως την πήρε δηλαδή, έτσι να την παραδώσει, και φυσικά να την παραδώσει και με χρέη, και χρέη τα οποία μπορεί αυτή τη στιγμή να φτάνουν τα 3,5-4 εκατομμύρια τουλάχιστον. Φίλος του 4.58, εντάξει ρε παιδιά, αφού ακούσαμε λέει και τους Water Boys, πάτε για διαφημίσεις σήμερα το 15 λεπτά διαφημίσεις. Είναι η περίοδος, φίλε, τώρα μάλλον 4.58, επειδή είναι και τα τσιχνοπέμπτη, είναι λίγο... 12 ήταν, όχι 15. Ναι, είναι ένα περίοδος, να ξέρεις, φίλε, 4.58, δεν είναι συνέχεια. Ψέματα. Έτσι. 9 λεπτά, ορίστε, είδες, 9 λεπτά ήταν οι διαφημίσεις. Άρα... Εντάξει, δεν φταίμε εμείς αυτό τώρα. Δεν βάζουμε εμείς τις διαφημίσεις. Έβαλες ένα εξάλεπτο. Δεν πει, ας ζήσω σταθμός, τι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει. Δεν πειράζει όμως, γι' αυτό είμαστε 2 ώρες. Καταρχήν έφαγα μισή ώρα από την εκπομπή του Ζαγόρα, εγώ που μιλούσα. Τίποτα σοβαρό είπες, γιατί δεν σ' άκουσα. Είπα, ναι. Μπράβο. Για την κατάληψη είπα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Είπε, παιδιά, ο Χρήστος, γεια σας. τα λέμε αύριο. Αύριο πάλι. Λοιπόν, θα πούμε και για την κατάληψη, θα πούμε και για τα ποδοσφαιρικά. Που δεν είναι ακριβώς ποδοσφαιρικά αυτά που συνήθως λέμε, αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον έχουμε να λέμε ότι πληρώνονται κιόλας κάποια πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι σε καμιά 15-20 μέρες δεν θα έχουμε τέτοιο ρεπορτάζ. Ότι θα έχουμε τελειώσει. Γιατί καλό είναι το γεγονός ότι προσπαθεί, είπα, και έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πληρώνει αρκετά, όχι όλα, αρκετά από τα Εγώ πράγματα. Την επόμενη φορά που θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό είναι να υπάρξει μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ. Σωστό. Πραγματικά δηλαδή. Γιατί είναι κουραστικό νομίζω και για τους ακροατές όλο αυτό. Να λέμε ότι πληρώθηκε τη δόση ο Ρόβας, ο Καράμπερας. Να μου πείτε ρεπορτάζ είναι. Είμαστε υποχρεωμένοι γιατί είναι στα πλαίσια του ρεπορτάζ. Να το αναφέρουμε. Εγώ ξέρω, θα ήθελα να βγει μια ανακοίνωση το προσεχές διάστημα και να λέει
ότι η ΠΑΕΑΡ τακτοποίησε όλες τις υποχρεώσεις προς πρώην ποδοσφαιριστές, υπαλλήλους, δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους έχει και πρέπει να πληρώσει ενώπιση της αδειοδότησης και τίποτα άλλο αυτό. Τρεις γραμμές. Αυτό. Πρέπει. Από την άλλη, πρέπει και ο κόσμος να ενημερώνεται γιατί όντως δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν έσοδα, είναι δύσκολη η κατάσταση. Οπότε είναι σημαντικό ο κόσμος να ξέρει, να μην ακούει μόνο όταν υπάρχει, όταν σκάει κάτι αρνητικό. Που παίρνει και διαστάσεις και τα λοιπά, οι λογαριασμοί. Λά, νομίζω εδώ, ότι και ο κόσμος και αυτό θα ήθελε για να ηρεμήσει. Να βγει μια ανακοίνωση ότι η ΠΑΕΑΡ τακτοποίησε όλες τις εκκρεμότητες και τις υποχρεώσεις και πορεύεται πλέον κανονικά και με ασφάλεια για την αδειοδότηση της, τίποτα λιγότερο, τίποτα βλέπω, περισσότερο. Βλέπω συνέχεια για όλες τις ομάδες σχεδόν να λέμε για το διαιτητικό δικαστήριο και ότι ξαναπάνε εκεί πέρα οι ομάδες. Και ξαναπάνε οι παίκτες και τα λοιπά. Δηλαδή πάει το διαιτητικό, επιδικάζει σε τέσσερις δόσεις. Βλέπω εδώ σε ένα παίκτη της Καλυθέας. Ναι. Περνάει η πρώτη δόση, δεν έχει πληρωθεί, ξαναπάνε στο διαιτητικό. Αυτό γίνεται συνέχεια. Το ίδιο βλέπω τώρα εδώ για τη Σπάρτη. Το ίδιο βλέπω για τη Βέρεια. Να δω αν θα το δω και για τον Όφη αυτό σιγά σιγά. Γιατί εντάξει, έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση με τον Όφη. Βλέπω μια πολεμική και δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί εις βάρος του Άρη. Εκτός αν πρέπει αυτό να λέτε, παιδιά, αν σας έχουν πει ότι αυτό πρέπει να λέτε, να χτυπάτε τον Άρη και όχι την Παναχαϊκή. Βλέπω δηλώσεις του Μέση των Φτωχών, της πιο αποτυχημένης μεταγραφής όλων των εποχών, δηλαδή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε αναλογικά με τα χρήματα που δόθηκαν, που βέβαια όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί δόθηκαν τότε εκείνα τα χρήματα μεταξύ των κουμπάρων, για να έρθει ο μεγάλος Κουτσιανικούλης. Ναι, όλα αυτά πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος του Άρη, Χρυσάνθε. Όλο αυτό που συμβαίνει και με τη διαιτησία την οποία σχολιάζαμε χθες για αρκετή ώρα, γιατί είχαμε αφορμές για να τη σχολιάσουμε. Να αντιληφθεί λοιπόν ο κόσμος του Άρη τι γίνεται το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα θα πω εγώ, που κάτι έχει, φαίνεται να έχει αλλάξει, και να συσπηρωθεί ακόμη περισσότερο γύρω από την ομάδα, να την ενισχύσει, να τη βοηθήσει, να δώσει προς τα έξω σε όλους να καταλάβουν ότι όταν ο Άρης είναι ενωμένος, όταν ο Άρης είναι μία γροθιά, δεν μπορεί να τον πειράξει κανείς. Αν προσπαθήσει να τον πειράξει, θα τους βρει μπροστά τους. Αυτό είναι για μένα το μήνυμα. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Αυτό μπορεί να την παρατάξει, γιατί είναι πολύ μεγάλο μέγεθος και πολύ μεγάλο κλαμπ. Και η δυναμική του κλαμπ προέρχεται και προκύπτει από όλο αυτό. Από τον κόσμο του, από ένα γεμάτο Βικελίδης, από το πώς μπορεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να ξεμπλέξουμε από όλους αυτούς. Βλέπετε. Μιλάνε τώρα όλοι, μιλάνε να μην πω και ποιοι. Και βάζουν τον Άρη στο στόμα τους. Αλλά είναι μία, βλέπετε αυτή τη στιγμή, ενορχιστρωμένη επίθεση από όλες τις μπάντες εναντίον του Άρη. Τι απαντά ο Άρης? Πέρα από το καθαρά διοικητικό και τη συνάντηση που θα έχει την Παρασκευή ο Θόδωρος ο Καρυπίδης με τον κύριο Γραμμένο για το θέμα της διαιτησίας και γενικότερα τη στάση που την χάνει ο Άρης από τους διαιτητές στις τελευταίες αγωνιστικές, είναι και τι κάνουμε όλοι εμείς. Αυτή είναι, παιδιά, η διαφορά του Άρη από τον Όφη, από την Παναχαϊκή και από όλους αυτούς που βάζουν τον Άρη στο στόμα τους. Και να σας πω και κάτι, Χρήσανθε, τι δουλειά τους κάνουν αυτοί? Καλά, αν πρέπει να κάνουν μια πολιτική, την ασκούν με αυτόν τον τρόπο. Ναι, όταν βγαίνει όμως διέρχονται όλα τα μέσα. Ένας ποδοσφαιριστής και λέει ο Όφη και η Παναχαϊκή κερδίζουν δίκαια και βλέπουμε πώς κερδίζει ο Άρης και ο Άρης έχει σφαγιαστεί. Ναι. Αυτό δημιουργεί εντυπώσεις, γιατί μην νομίζετε ότι επειδή ασχολούμαστε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη και βλέπουμε πέντε άνθρωποι των media που ασχολούνται, λέει, με τον Άρη, και εσείς οι οπαδοί που ασχολείστε με τον Άρη και παρακολουθείτε την ομάδα σας, ότι ο φίλος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, της Παναχαϊκής ή του Καραϊσκάκη ή οποιασδήποτε άλλη ομάδα στη δεύτερη εθνική ασχολείται ή του Όφη ασχολείται τόσο επισταμμένα με τα παιχνίδια του Άρη. Άντε να μπουν να δουν καμιά φάση κτλ. Ό,τι έδειξε και η ΕΡΤ σε σχέση με τις αμφισβητούμενες, που βέβαια αυτή τη φορά έδειξε και τα δύο πέναλτι και τον γκολ. Και προσέξτε τι γίνεται. Επειδή κατά καιρούς και εμείς έχουμε κράξει, έχουμε ξεφωνήσει ως Αριανή, λέω τώρα, όχι ως εκπομπή. Είτε την ΕΡΤ, είτε οτιδήποτε άλλο. Ο συνάδελφος κάνει την περιγραφή στην ΕΡΤ και επειδή λέει αυτό που βλέπει, ότι είναι δηλαδή πέναλτι και δεν υπάρχει φάουλ, τον έχουν ξεσκίσει από την Κρήτη με μηνύματα κτλ. Και έχουν στείλει email κτλ. Ότι δεν είναι αντικειμενικός και ότι δεν είναι το Άρης TV. Αυτή η πίεση δεν είναι τυχαία, να ξέρετε. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά έχουν βγει μαζί. Είναι κομμάτι μιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Έτσι είναι. Όταν ο Άρης είναι πρώτος,
αυτή τη στιγμή και είναι πρώτος από το ξεκίνημα φέτος του πρωταθλήματος και κοιτάνε την πλάτη του, θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο που διαθέτουν να του βάλουν εμπόδια. Φαίνεται, χωριό που φαίνεται, κουλάουζο δεν θέλει που λέει και ο ελληνικός λαός τις τελευταίες αγωνιστικές. Άρα, παραλαμβάνω, ο Άρης πως αντιδρά και πως απαντά ως οργανισμός συνολικά. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη διοίκηση και τις όποιες ενέργειες είναι υποχρεωμένη να κάνει από τη δική της την πλευρά. Αναφέρομαι στον προπονητή, στον τεχνικό διευθυντή, στους ποδοσφαιριστές, σε εμάς τους δημοσιογράφους αν θέλετε, που προσπαθήσαμε με ό,τι δύναμη διαθέτουμε μέσα από τα γραφόμενά μας και εμείς να το αναδείξουμε το θέμα της αντιμετώπισης που τη χάνει ο Άρης Σχάτος. Που λες τα γραφόμενα, γιατί πολλές φορές έχω ακούσει όχι δουλεύεις εκεί, όχι γράφεις εκεί, όχι τι είναι αυτό, όχι το είναι το άλλο, όχι γράψαν σε εκείνο το site, όχι είπαν στο ραδιόφωνο στην Αθήνα ή οτιδήποτε άλλο. Η αξία όλων αυτών όταν τονίζονται σε αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και ειδικά σε ραδιόφωνα ή site με τεράστια απήχηση φαίνεται σε αυτές τις μέρες. Γιατί είναι άλλο να το πω εγώ εδώ. Είναι άλλο να το γράψουμε στο Λαμπαοτάρης με τον Άλεξη και είναι άλλο να το γράψουμε σε ένα μέσο στην Αθήνα. Αυτή είναι η χρησιμότητα του να έχεις παντού φωνές. Και δεν πρέπει να έχει ο Άρης 2-3 ανθρώπους στα μέσα ενημέρωσης. Ο Άρης πρέπει να έχει παντού. Γιατί εμείς έχουμε μια ψευδέστηση ως Αριανοί. Την είχαμε με τον Άρης FM, τα αθλητικά νέα παλαιότερα, ή το έχουμε με το Γέλο ή το Λαμπαοτάρης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που είναι καθαρά αμυγός κυτρινό-μαύρο. Που χρειάζονται αυτά τα μέσα και χρειάζονται πάρα πολύ για τη φωνή του Άρη εδώ μέσα. Αλλά αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα να έχεις μια πρόσβαση και κάτω. Και αν καθίσετε και τα βάλετε σε μία σειρά, θα αντιληφθείτε πώς επικοινωνιακά έχουν αποκτήσει μεγάλη δύναμη πολλές ομάδες με πρόσβαση σε μέσα ενημέρωσης. Το να είμαστε αποκλεισμένοι, αν να τα λέμε στο καφενείο, στην πλατεία του χωριού, δεν κερδίζουμε τίποτα. Τίποτα δεν κερδίζουμε. Ο Άρης για μένα την Παρασκευή θα πάει στην ΚΕΔ και στην ΕΠΟ. Θα πρέπει να έχει μαζί του ένα DVD με τις φάσεις, γιατί είναι άλλο να λες να αδικήθηκε και θα σου λέει ο γραμμένος και θα σου λέει και ο Τριτσόνης ναι εντάξει όλες οι ομάδες αδικούνται, άμα όμως πας και τους δείξεις τις φάσεις που λέγαμε και χθες που είναι καμιά εικοσαριά όπως τις μέτρησα και απ' την άλλη η φάση που έχει ευνοηθεί ο Άρης είναι το γκολ με τον Εργοτέλη που για να το καταλάβεις ότι είναι το νύχι του Ντούνι μπροστά έπρεπε να δεις 6 replay και η περίφημη δεύτερη κίτρινη στο Γεωργιάδη που είναι δίκαιη. Γιατί δεν σφυρίζει ο διαιτητής και αυτός εκτελεί το φάουλ. Άσχετα αν είναι αυστηρή. Αυτές είναι οι φάσεις της τεράστιας εύνοιας του Άρη. Κέρδισες λέει στη Βέρεια με πέναλτι. Λες και δεν ήτανε. Λες ήτανε μούφα. Πρέπει να πάει λοιπόν με ένα DVD και για μένα πρέπει να πάει και με όλα τα δημοσιεύματα. Άσε που τα βλέπουνε. Αλλά τουλάχιστον να μην έχουν την ψευδέστηση, ειδικά οι Μακεδόνες οι δικοί μας εδώ πέρα πάνω, τα μέλη, τα στελέχη της ΕΠΟ, ότι μπορούν να μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Για μένα είναι ξεκάθαρα παιχνίδι εξουσίας αυτό που γίνει αυτή τη στιγμή και στέλνουν μηνύματα κάποιοι στον Άρη, ότι κοίταξε να δεις να είσαι καλό παιδί. Δεν γίνεται εσύ να μείνεις σε άρμα, δεν γίνεται εσύ να είσαι απέναντι, δεν γίνεται εσύ να είσαι ανεξάρτητος. Οι προηγούμενοι χαλίφιδες ακριβώς το ίδιο έκαναν στον Άρη. Και φτάσαμε στο σημείο οι προηγούμενοι χαλίφιδες να διαλύσουν τον Άρη. Με προσχήματα άλλα βέβαια. Με προσχήματα το Γιαννιώτα, με προσχήματα το ότι μαλώνανε μεταξύ τους εδώ ο Ηλιάδης με τον Σκόρδα και ο Σκόρδας με τον Αθανασιάδη και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο. Δείτε την διαιτησία που έχει ο Άρης τις δύο τελευταίες του χρονιές στην Α Εθνική. Δείτε λίγο τις διαιτησίες, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δείτε την απόφαση που πήρε η ΕΠΟ να μην ανέβει ο Άρης από τη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί τότε είχαμε και το φοβερό βέβαια ο Καλαϊτζίδης να πάει και να κάνει τις καταθέσεις που έκανε σχέση με τη Βέρεια και τον Ολυμπιακό. Δείτε την απόφαση τότε πως άλλαξε ο ΚΑΠ. Όλα αυτά γίνονται γιατί δεν είσαι καλό παιδί. Επειδή λοιπόν δεν είσαι καλό παιδί και δεν τους κάνεις τα κέφια, σε πιέζουμε άλλο τρόπο. Θες να ανεβείς, έχεις την καλύτερη ομάδα. Οκ, okay. Κοίταξε να δεις όμως. Αν δεν είσαι καλό παιδί, εγώ μπορεί να στην κόψω την άνοδο με άλλο τρόπο. Πρέπει σε κάθε περίπτωση
σε κάθε περίπτωση να είμαστε ενωμένοι, να έχουμε γεμάτο γήπεδο. Και πρέπει να το έχουμε το γεμάτο γήπεδο και γιατί η μαζική παρουσία του κόσμου είναι το μόνο που τους φοβίζει, όχι πάντα, σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά γιατί με μαζική παρουσία του κόσμου, παιδιά, είδα τύπο Κάσος χθες. Ένας ποδοσφαιριστής του Άρη. Μέσα στο γήπεδο μας λέει όταν βλέπω τον κόσμο και τα λοιπά και εμένα μου δίνει λεφτερά. Ας έρθει, λέει, ας δίνει ανάποδα διαιτητής, εμείς θα πάμε κι άλλο ξανά και ξανά και ξανά. Γενικότερα μηνύματα και... και οικονομικά. Και οικονομικά, αλλά και για τον οποιοδήποτε διαιτητή νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο να δικήσει και να... όταν βλέπει ένα γεμάτο γήπεδο και μια τέτοια ατμόσφαιρα. Είναι θέμα ψυχολογίας με τα παιδιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γι' αυτό σας λέμε ότι νομίζω ότι για μένα αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να απαντήσει ο Άρης και να αντιδράσει σε όλο αυτό. Ο γενικότερος οργανισμός. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε και το ρεπορτάζ για τη συνάντηση την Παρασκευή με ΚΕΔ και γραμμένο του Καρυπίδη, το οποίο το αίτημα έγινε δεκτό για συνάντηση μετά τα τελευταία κρούσματα τα διαιτητικά. Για να δούμε τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Θα πάμε στο διάλειμμα, το πρώτο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα θέματα, διαβάσουμε και κάποια μηνύματα και ό,τι άλλο υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Λίγο νωρίτερα μας ενημερώνει ο 779 ότι ο πρώην προπονητής του Πανσεραϊκού, ο Περικλής Αμανατίδης, έχρισε πρώτο φαβορί τον Άρη, δεύτερο τον Όφη, τρίτο την Παναχαϊκή, ενώ για δεύτερη θέση δόξα Τρίκαλα θα παλέψουν. Και τι θα έλεγε δηλαδή. Το προφανές δηλαδή. Εντάξει, με το ρεύμα που έχει ο Όφη στις τελευταίες αγωνιστικές, όντως είναι το δεύτερο φαβορί με αυτά που βλέπουμε. Θέμα είναι ότι... τι κάνει ο Άρης, πώς θα είναι ο Άρης σοβαρός. Ντροπή, πριν το μάτς του Άρη στις Σέρες, φίλε, η αστυνομία λέει κατέσχεσαι 27 κιλά χασί στις Σέρες. Δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά. Ντροπή, η δίωξη. 27 κιλά χασί, φίλε. Αλβανή. Με τσιπάρα και 5 κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα. 27 κιλά χασίς και 671 γραμμάρια ειδική κάναβη. Εντάξει. Θεριακλίδες. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό που λέει ο 779 είναι μια εκτίμηση, εντάξει, ως προπονητή που την ξέρει την κατηγορία. Δεν είπε κάτι το εξωπραγματικό άλλωστε ο άνθρωπος. Το προφανές, το λογικό είπε. Του άρεσε πρώτος αυτή τη στιγμή. Ο Όφη είναι σε καλό φεγγάρι, αν εξαιρέσει την σφαλιάρα από τον Απόλλωνα Λάρισας εκτός έδρας. Στο γήπεδό του κερδίζει και μάλιστα και με τα ρήφα, πετυχαίνοντας 3 γκολ τουλάχιστον. Γι' αυτό και ενώ η Παναχαϊκή έχει αυτές τις δύο συνεχόμενες γκέλες με τις ισοπαλίες. Ο Άρης, ο οποίος παίζει το Σάββατο, θυμίζω, με τον Πανσεραϊκό. Είναι 3 ώρα το μεσημέρι και τηλεοπτικό φυσικά το παιχνίδι. Για το παιχνίδι αυτό, ουσιαστικά σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία της ομάδας. Με χθες χαλάρωμα και σήμερα προπόνηση κανονικά για όλους τους ποδοσφαιριστές. Με τον Μπούρμπο να επιστρέφει, ο Μπαργκάν έχει ένα θέμα, μένει εκτός. Το ζητούμενο νομίζω για μένα αυτή την εβδομάδα είναι περισσότερο το πώς θα μπουν λίγο πιο πολύ στο τακτικό κομμάτι ο Χαντί και ο Μπαστακός, και ιδίως ο Χαντί, γιατί τους φάνηκε λίγο έξω από τα νερά του στο προχθεσινό παιχνίδι και είναι πολύ κομβικός παίκτης, είναι ο παίκτης το 10, θα περνάμε πολλές μπάλες από αυτόν και είναι πολύ σημαντικό μέσα στην εβδομάδα ο Δημήτρης ο Σπανός να τον βάλει στο γενικότερο κλίμα και έτσι θα κυλήσει μάλλον αυτή η εβδομάδα, όπως και τον Μπαστακό φυσικά κατά δεύτερο λόγο. Τα δύο καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τα οποία έκαναν και ντεμπούτο στο προχθεσινό παιχνίδι. Ο Χαντί, αν θυμάμαι καλά, έχει σκοράρει στις Σέρες. Έχει σκοράρει. Στο μάτς του Όφη. Μπράβο, άντε να σκοράρει ακόμη ένα. Με ένα γκολ από τα 40 μέτρα. Από τα 40. Κάτσε το βρω τώρα. Να σου το δείξω. Μπράβο. Αυτό είναι καλό, να έχει μια προϊστορία θετική για τον ίδιο, γιατί ο Άρης δεν έχει θετική προϊστορία εκεί τα τελευταία χρόνια. Στο γήπεδο των Σερών. Βέβαια, οι προϊστορίες είναι για να, ξέρετε, και παραδόσεις για να σπάνε. Πανσεραϊκός, ο οποίος είναι μια διαφορετική ομάδα
από τις πρώτες αγωνιστικές, αρκετά αλλαγμένη, γιατί έχει βάλει πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Έχει κάνει πάνω από 10 μεταγραφές, 10 προσθήκες τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, και έχει αλλάξει προπονητή φυσικά, και γενικότερα κάνει μια προσπάθεια να παραμείνει στην κατηγορία, και είναι και γι' αυτόν πολύ σημαντικό το μάτι το Σάββατο. Δεν είναι χαλαρός και άνετος δηλαδή ο Πανσεραϊκός, και αυτό τον κάνει ακόμη πιο επικίνδυνο. Βέβαια νομίζω ότι ο Άρης, ειδικά μετά από αυτά που έχει δει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές στα παιχνίδια του, θα πάει υποψιασμένο στις Σέρες, και έτσι πρέπει να πάει, έτοιμος για όλα, με λίγα λόγια, για το τι θα αντιμετωπίσει, και έτσι πρέπει να πηγαίνει σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα, είτε αυτό το παιχνίδι γίνεται εντός, είτε διεξάγεται μακριά από το Κλεάνθης Βικελίδης. Να είναι δηλαδή προετοιμασμένη η ομάδα να δίνει μάχη απέναντι και στους διαιτητές άμα χρειαστεί. Το ξέρουμε, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά. Η ομάδα πλέον έχει όλους τους παίκτες σχεδόν στη διάθεσή της, έχει και πάλι γεμίσει το ρόστερ, υπάρχουν πολλές επιλογές, αρκετοί θα μένουν και εκτός αποστολής αναγκαστικά, είναι θέμα του προπονητή του πώς θα κάνει τη διαχείριση και το ποιους θα επιλέγει κάθε φορά να αγωνίζονται, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να πηγαίνει ψηλιασμένος και υποψιασμένος, όπως έτσι πρέπει να πάει και το Σάββατο στις Σέρες για αυτό το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Έχει τεθεί ένα στόχος στα αποδυτήρια, η ομάδα να κλείσει τον πρώτο γύρο με αυτές τις δύο νίκες, δηλαδή το Σάββατο με τον Πανσεραϊκό και την επόμενη εβδομάδα με την αναγέννηση Καρδίτσα του Βικελίδης, όπου ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος του παραδείγματος, και να γίνει πρώτη σούμα, όπως ήθεστε, στο τέλος του πρώτου γύρου, να μην διαταραχθούν αυτές οι αριθμητικές ισορροπίες, να παραμείνει δηλαδή ο Άρης, και αν είναι δυνατόν, κερδίζοντας τα δύο μάτς, να αυξήσει και την διαφορά του από την δεύτερη και τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος. Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί, είναι ξεκάθαρος, είναι απλός και περνάει από τα πόδια των ποδοσφαιριστών του Άρη. Παραμένουν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν υπάρχουν για την ομάδα. Η διοίκηση δίνει το δικό της μέτωπο, όπως σας είπαμε και στο ξεκίνημα, γιατί πλέον είμαστε Φλεβάρι, μέχρι τις 31 Μαρτίου θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες, για να μην έχει κανένα θέμα με την αδειοδότησή της. Και σας είπαμε και για το ρεπορτάζ ότι την Παρασκευή υπάρχει αυτή η συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Βαγγέλη Γραμμένο και την Κέφτο Τριτσόνης, είναι εκεί. Κουκουλάκης, Τριτσόνης, Περέιρα. Με όλους μαζί. Ναι, ξέρω, δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Προφανώς δεν θα είναι όλοι. Ναι. Θα δούμε. Ποιοι θα είναι. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές γίνονται αυτά αποδεκτά. Θα κάνεις συνάντηση με το Γραμμένο και την ΚΕΔ και μπαίνεις μέσα και λες: ο πρόεδρος είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις, έπρεπε να φύγει. Καταλαβαίνεις. Θα δούμε. Τι ακριβώς θα συμβεί. Θα είναι unfair απέναντι στον Άρη, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Εάν εμφανιστεί κάποιος αντιπρόεδρος, δεν ξέρω εγώ ποιος, από την ΕΠΟ. Καλέστε τον κύριο Παραπονιάρη λίγο, να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ live και από την κατάληψη, κύριε Καβαδιά. Ναι, θα πάμε τώρα σε λίγο στο Παλέ, γιατί έχουμε σε λίγο και Media Day για το τελευταίο μάτς αυτής της ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην οποία συμμετέχει ο Άρης, αυτή την περιττή πολυτέλεια πλέον, η οποία Βασίλη, μας αποχαιρετά Παραπονιάρη τώρα όσον ούπο, και είναι ένα μάτς το οποίο δεν γίνεται να μην γίνει, να το πω έτσι, και θα μας δώσει ο Γιάννης, ο οποίος είναι ήδη εκεί, και επιτόπιο ρεπορτάζ, αλλά φυσικά θα ακούσουμε και τις δηλώσεις. Μας ενημερώνει ότι θα μιλήσει ο πιτσιρικάς ο Καλαϊτζάκης. Ο Καλαϊτζάκης, ο Γιαννάκης. Και ο Γιαννάκης, ο προπονητής του ή άλλους, ναι. Αλλά να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ, γιατί από ό,τι είδα, ήδη έχει πολύ κόσμο, από ό,τι λέει και ο Γιάννης. Από τους οργανωμένους οπαδούς του Άρη και όχι μόνο, που έχουν βρεθεί εκεί στο γήπεδο και στα γραφεία. Να μας μεταφέρει λίγο και το κλίμα από την κατάληψη εκεί. Τον έχουμε τον Γιάννη. Έλα Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, καλά. Βρισκόμαστε στο Νίγκ Γκάλης Χολ, εδώ που σε λίγο θα ξεκινήσει και η καθιερωμένη Media Day του αγώνα, για τον αυριανό αγώνα ανάμεσα στον Άρη και την Οστάνδη, τον τελευταίο
αγώνα για τον Basketball Champions League των Κιτρίνων φέτος. Είμαστε εδώ στο Νίγκαλις Χολ, το οποίο εδώ και λίγες ώρες, εδώ και μια μισή ώρα, τα γραφεία της ΚΑΕ τελούν υποκατάληψη με τους οργανωμένους οπαδούς του Άρη, με μερίδα οργανωμένων οπαδών του Άρη, να έχουν έρθει εδώ και να έχουν προχωρήσει σε μια συμβολική κατάληψη των γραφείων της ΚΑΕ, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή τους για τα όσα συμβαίνουν στο ιδιοκτησιακό κομμάτι της ομάδας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους και την αναδίωσή τους προς το πρόσωπο του Νίκου Λάσκαρη, και επιπλέον δείχνουν την στήριξή τους στην ομάδα, δείχνουν ότι είναι δίπλα στην προσπάθεια που κάνουν ο Παναγιώτης Γιαννάκης και οι παίκτες του. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και την περασμένη εβδομάδα, πριν την αναμέτρηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, όταν η ομάδα βρισκόταν στην Αθήνα, και μετά το τέλος της προπόνησης, μετά το τέλος του προγράμματος, μέλη από το Athens Club είχαν πάει στην προπόνηση και είχαν πει στα στελέχη της ομάδας, στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, ότι εμείς είμαστε εδώ, σας στηρίζουμε, συνεχίστε να παλεύετε, συνεχίστε να προσπαθείτε για να βγει από την δύσκολη θέση που έχει επέλθει το αγωνιστικό τμήμα, μια προέκταση της όλης διοικητικής δυστοκίας που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό στην ΚΑΕ. Είναι μια ειρηνική εκδήλωση, μια ειρηνική κίνηση, η κίνηση των οπαδών του Άρη, οι οποίοι απλά βρίσκονται στα γραφεία της ΚΑΕ. Μάλιστα κάποιοι είναι και εδώ και μέσα στην σάλα Νίκος Γκάλης. Δεν κάνουν τίποτα, βρίσκονται απλά εδώ θέλοντας να εκφράσουν την αντίθεσή τους για τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα και στο διοικητικό της κομμάτι, και δηλώνουν ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα μια αλλαγή αυτής της κατάστασης για να μπορέσει να επανέλθει η κανονικότητα στην λειτουργία της ΚΑΕ και να μπορέσει η ομάδα και πάλι να βρει τον δρόμο της, τόσο σε διοικητικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Τώρα βγαίνουν και οι παίκτες της ομάδας για προπόνηση. Αυτή την ώρα παρακολουθούσαν βίντεο από την αυριανή τους αντίπαλο. Τους ανέλυε το τεχνικό επιτελείο τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουν για την αυριανή αναμέτρηση. Τελευταία, όπως είπαμε, στο Basketball Champions League για τον Άρη φέτος. Και η ομάδα θέλει να κάνει μια καλή εμφάνιση, θέλει να πάρει μια νίκη για να σταματήσει αυτό το πολύ αρνητικό σερί των 8 συνεχόμενων ητών που τρέχει σε Ελλάδα και Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα για την ακρίβεια, καθώς η ομάδα έχει να κερδίσει από τις 6 του Γενάρη, όταν και επικράτησε του Πανιωνίου εκτός έδρας για το πρωτάθλημα. Πες μας λίγο, τώρα, αν κερδίσει ο Άρης, τι γίνεται? Ναι. Λιποθύμησε. Γιάννη. Δεν σας ακούω καθόλου, παιδιά. Τώρα μας ακούτε? Τώρα ναι, μας γεια σας. Ακούνε. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Τι κάνετε? Ακούω, ναι. Αν κερδίσει, λέει ο Άρης, μάλλον τη συγκίνηση δεν άκουσες. Αν κερδίσει, ναι, τι γίνεται? Αν κερδίσει, πρέπει να υπάρξει συνδυασμός αποτελεσμάτων και στα άλλα παιχνίδια, και συγκεκριμένα στις αναμετρήσεις της Βόνης και της Αβελίνο. Κερδίζει ο Άρης με 3 και η Βόνη χάνει. Τι γίνεται? Ναι. Ο Άρης περνάει σαν έκτος στην υποδέστερη διοργάνωση του FIBA Europe Cup. Θέλουμε. Συνεχίζει δηλαδή το ευρωπαϊκό του ταξίδι, αλλά στην πιο χαμηλή διοργάνωση. Εμείς θέλουμε. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολυτέλεια για την ομάδα. Ρητορικό το ερώτημα. Θα κερδίσουμε με 2. Εντάξει. Γιατί και επηρεάζει τα επίπεδα ενέργειάς της και είναι έτσι επιπλέον ταλαιπωρία για την ομάδα όσον αφορά τα ταξίδια που μεσολαβούν, τις προπονήσεις, γενικότερα όταν έχεις περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σου να δουλέψεις και να προετοιμάσεις ένα παιχνίδι, πάντα το προετοιμάζεις καλύτερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζει ο Άρης στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν εξαιρέσουμε τις 4 υπόλοιπες που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, στην Ευρώπη, ιδίως στην Ευρωλίγκα και ιδίως στον Basketball Champions League, όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν μία εβδομάδα και παραπάνω για να προετοιμάσουμε ένα παιχνίδι που θα παίξουμε. Οπότε στην συγκεκριμένη φάση που βρίσκεται ο Άρης
γεγονός ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές, να ενισχύσει το ρόστερ του, το γεγονός ότι έχει περιορισμένο rotation, νομίζω ότι η διαδικασία της Ευρώπης είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Οπότε καλό θα ήταν η ομάδα να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις υποχρεώσεις που έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς εκεί είναι που βρίσκεται σε δεινή βαθμολογική θέση και πρέπει άμεσα να πάρει κάποια αποτελέσματα για να απομακρυνθεί από περιπέτειες. Τι έχουμε τώρα με τα... Είναι έτοιμα τα παιδιά μας? Είναι έτοιμα. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο. Ο Παναγιώτης ο Καλαϊτζάκης, ο νεαρός γκάρ, είναι αυτός ο οποίος θα μιλήσει και στη συνέχεια φυσικά θα τοποθετηθεί και ο Παναγιώτης Γιαννάκης για την αυριανή αναμέτρηση. Μάλιστα. Πάμε να τους ακούσουμε τι έγινε. Είμαστε δεν ξέρω, παιδιά, αν θέλετε να κλείσουμε και να συνδεθούμε μέσω του Facebook του All About Aris για να έχουμε και εικόνα από το Νιγκάλης Χολ. Δεν ξέρω πώς θέλετε να το κάνουμε. Κύριε Βασίλη, μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Ωραία, ναι. Έτσι θα το κάνουμε. Γιάννη, κλείνεις για την ώρα και συνδεόμαστε σε ένα λεπτό. Ωραία. Και σε δευτερόλεπτα συνδεόμαστε ξανά για να έχουμε και εικόνα από το Νιγκάλης Χολ. Ωραία. Θα πάμε να τον ακούσουμε μέσω του Facebook του All About Aris. Όσοι θέλετε και είστε σε ίντερνετ, μπορείτε να το βλέπετε κιόλα. Να βλέπετε δηλαδή και τον νεαρό αθλητή, αλλά και τον Γιαννάκη. Νομίζω ότι ειδικά για τον Γιαννάκη έχει σημασία να βλέπετε κιόλας τις εκφράσεις του προσώπου. Τώρα όσοι δεν έχετε δυνατότητα πρόσβασης, νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχει ο Λίμπερο, για να τα ακούτε και να παρακολουθήσετε έτσι τις δηλώσεις των ανθρώπων του Άρη, του παίκτη και του προπονήτη της ομάδας, του Παναγιώτη Γιαννάκη, που με όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν και μια ιδιαίτερη διπλή αξία τα λεγόμενά του και βέβαια και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις δυσκολίες. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Καβαδία? Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Όταν είμαστε έτοιμοι, θα σου βγάλει ειδοποίηση. Θα σου βγάλει ειδοποίηση, οπότε θα συνδεθούμε εκ νέου με τον Νικ Γκάλης Χολ. Εντάξει, για τη συνέλευση τώρα χθες λίγο πολύ τα έχουμε πει. Να πω ότι βγήκε πριν από λίγο, γιατί εντάξει, είμαστε ειδησιογραφική εκπομπή, αφορά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Κλήθηκε ο Ολυμπιακός την Παρασκευή σε απολογία. Θα τη φάει ο Ολυμπιακός. Για παράβαση των άρθρων που προβλέπουν αφαίρεση 3 βαθμών και ποινή από 2 έως 4 αγωνιστικές. Καλά, δεν ξέρω αν θα φάει τελικά αφαίρεση βαθμών. Αγωνιστικές θα φάει σίγουρα. Αλλά αν φάει αφαίρεση βαθμών, θα λογικά θα υπάρξει και τιμωρία της Τούμπας στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Αν δεν φάει αφαίρεση βαθμών, θα το περάσουν ότι να ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός και φυσικά η εύνοια της οποίας θα τύχει και ο ΠΑΟΚ την ίδια στιγμή θα περάσει στον Τούκο όπως γίνεται συνήθως. Φυσικά ο διαιτητής και ο βοηθός στα Γιάννη παραπέμφθηκαν. Εντάξει. Λεπτομέρεια. Εντάξει, ένα ακόμα γκολάκι. Μεταξύ άλλων. Παραπέφτει τον εξή ο διαιτητής της Βέρειας. Δεν μάθαμε για τον διαιτητή της Κυριακής με τη Σπάρτη. Σωστό. Και ο Τζένις παραπέφτηκε. Τώρα ο άλλος ο Τζουμαλάκης, έλεγα και το πρωί, φίλος μας είναι και αριανός είναι, αλλά ρε Σιλάζαρε, δεν βγαίνει φωτογραφία με τον πατέρα Τζουμαλάκη και μάλιστα λες και εξαιρετικός και είδε το γιο του κτλ. Και τα πήγε πολύ καλά, επειδή είναι φίλος. Εντάξει. Έπρεπε να τον πει, μάζεψε το γιο σου. Αλλά το έχουμε, εμείς είμαστε φιλόξενοι στο Βικελίδης και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν έχει ουσία, άλλωστε δεν έχει θεσμικό ρόλο ο Λάζαρος πλέον, είναι φίλος της ομάδας. Απλά το σημειώνω γιατί σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κάποιοι την αίσθηση ότι μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Δεν μπορεί να είναι όλα αυτά ανθρώπινα λάθη. Γιατί αν αυτά είναι ανθρώπινα λάθη, τότε μιλάμε για άχρηστους. Άχρηστος με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν γίνεται να μην βλέπεις 2 πέναλτι και να ακυρώνεις και το κανονικό τον γκολ. Γιατί άντε δεν είδες το πέναλτι. Τι βλέπεις για να δώσεις φάουλ? Το πέναλτι ξανά. Δεν το είδες το πέναλτι. Μπορείς να πεις τι βλέπεις για να ακυρώσεις ένα κανονικό γκολ. Που σου λέει αυτό το τραγούδι, που τα δικά σου αυτά τα χαριτωμένα. Ποια? Πες μας τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Αυτά είναι. Μην λες για την κοκκίνο, μην μπουκάρει κανένας μπόγρης εδώ και σε αρχίζει και σένα. Τραγούδι είπα, δεν είπα. Εντάξει, βλέπεις. Δανείστηκα τον τίτλο από ένα τραγούδι, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Πού εμπλέκεται ο μπόγρης αυτό? Ότι είναι ο πρώην της κοκκίνου. Ήθελα να το θέσω λίγο με το ξύλο που φάγει ο συνάδελφος. Μάλιστα. Γιατί του γράψε, λέει ότι παίζει 5 λεπτά και 3 λεπτά και τον έχουν στο ρόστερ και τα λοιπά. Πού πάρει τις μπουνιές σου. Άλλη φορά, μάζα γράφει ότι παίζω 3 λεπτά. Ενώ παίζω 2.
Ένα ωραίο Γιαννούλη. Νομίζω ότι ξεκινάνε οι δηλώσεις Φιλιππίλ. Οπότε θα συνδεθούμε και εμείς με το Facebook του Ολαμπαουτάρης για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Τις μπάλες στο παρόν τις ακούμε τις μπάλες και το χαρακτηριστικό ύφο που κάνουν τα παπούτσια στο παρκέ. Έτσι. Έτσι όταν τα έγραφα τα τρίποντα και εγώ έτσι ακούω. Με τη νέα μάσκα, φίλε. Δεν θυμάμαι πότε έπαιξα τελευταία φορά μπάσκετ πραγματικά. Εγώ χθες. Μόνο σε ένα παιχνίδι αυτό που έχεις με το γιο μου που πάμε και βάζουμε κάτι αυτά τα. Ωραίο είναι. Με τις βολές. Μόνο αυτό έχω παίξει τα τελευταία χρόνια. Τι γίνεται τώρα. Μιλάει, κουνάει το στόμα του. Παναγιώτη, καλησπέρα. Δύο σερί εκτός έδρας παιχνίδια επιστρέφετε στην έδρα σας για να παίξετε αύριο με την Οστάντη. Το τελευταίο μας στο μπάσκετ Πρωτζάμπου Λίμπια για φέτος. Πώς προετοιμάζεστε, τι θέλετε, τι να περιμένουμε αύριο από την ομάδα για αυτή την αναμέτρηση. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα. Είναι και για εμάς αλλά και για τους αντιπάλους το τελευταίο παιχνίδι του Champions League. Το προσεγγίζουμε όπως όλα τα άλλα. Πάμε για την νίκη. Σίγουρα θέλουμε πολύ την νίκη για να μας βοηθήσει και για τα επόμενα παιχνίδια. Γιατί φυσικά έχουμε μια δύσκολη συνέχεια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε το παιχνίδι με το Λαύρο την άλλη Τετάρτη. Το οποίο πρέπει είναι σαν τελικός για εμάς. Θέλουμε την νίκη. Πάμε αύριο λοιπόν πάρουμε το παιχνίδι και να συνεχίσουμε. Περισσότερο στην αυριανή αναμέτρηση στο μυαλό σου θα είναι στο μάτς της επόμενης Τετάρτης με το Λαύριο, κάτι τέτοιο αντιλαμβανόμαστε ή στα αποκλειστικά? Όχι, εντάξει, δεν. Πάμε αύριο, είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Είναι σαν τελικός για μας, θέλουμε το παιχνίδι. Κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, τέλος πάντων. Θέλουμε να νικήσουμε, να ανέβουμε ψυχολογικά. Γιατί έχουμε πολύ δύσκολη συνέχεια στο ελληνικό πρωτάθλημα και πρέπει να νικήσουμε. Πρέπει, δηλαδή, η νίκη αύριο είναι. Πρέπει για μας. Πρέπει. Πώς γίνεται να φτιάξουμε εσένα τις διαδοχές του και πώς τις διαχειρίζεται? Πάνω ότι δεν έχεις χρόνο συμμετοχής και προσπαθείς να αποκτήσεις ρόλο στην ομάδα. Πώς διαχειρίζεται? Εντάξει, σίγουρα τώρα, όπως είπες και εγώ, δεν έχω χρόνο συμμετοχής, αλλά το να βλέπεις τους συμπαίκτες να παλεύουν. Και εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ, να το πάρω, να ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Εντάξει, είναι δύσκολο, γιατί τώρα εντάξει, μπαίνουμε στο πούλμαν, έχουμε ταξίδια, διαδικά ταξίδια. Εντάξει, είναι δύσκολο και για μένα. Αλλά σίγουρα τώρα να βλέπεις τους παίκτες σου κάθε μέρα και να είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, δηλαδή να έχουν κάτω το κεφάλι, είναι σίγουρα κάτι δύσκολο. Όπως είπαμε, εντάξει, συνεχίσουμε. Αύριο είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα μας δώσει ένα ψυχολογικό αβαντάζ να κερδίσουμε για τη συνέχεια. Δηλαδή, στα δύσκολα από την αρχή, στα κομμάτια τη καριέρα. Όχι, δεν νομίζω έτσι. Είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ. Εντάξει, δεν πιστεύω έτσι, αλλά. Είναι δύσκολο, φέτος είναι μια δύσκολη σεζόν για όλους μας. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, δουλεύουμε πολλές φωνήσεις, βλέπουμε πολλά βίντεο, είμαστε όλοι μαζί, είμαστε κάθε μέρα μαζί, από ταξίδια, δεν έχουμε πολλά ρεπό και προσπαθούμε να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας σε κάθε παιχνίδι. Τώρα εντάξει, είναι δύσκολο, για μας είναι πολύ δύσκολο ας πούμε, γιατί γίνονται πολλά και διάφορα. Εντάξει, βλέπουμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά και πάμε για το καλύτερο σε κάθε παιχνίδι. Όσο συνδέουν στο διοικητικό, οικονομικό κομμάτι, διοικητικό σας επηρεάζουν στο αγωνιστικό, ειδικά και εσένα. Σίγουρα μας επηρεάζουν, δεν γίνεται να μην τα σκεφτόμαστε να παίζουμε. Αλλά εντάξει, είμαστε όλοι επαγγελματίες και κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, κάθε φορά που μπαίνουμε στο γήπεδο, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τίποτα παρά μόνο το παιχνίδι και το πώς πρέπει να κερδίσουμε. Και πάμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Αυτή η συλλογή εμπειριών που είπες, σίγουρα μιλάς με τον αδερφό σου, είναι περισσότερες σε σύγκριση με που έχει αυτός και πώς αξιολογείται? Ναι, εντάξει, πιστεύω και αυτός έχει μεγάλες εμπειρίες. Τώρα να κάνει πόνηση και αυτός κάνει πόνηση με τον Παναθηναϊκό, είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Και αυτός έχει μεγάλη εμπειρία, αλλά εντάξει, σίγουρα και οι δύο έχουμε φέτος ειδικά έχουμε πάρει αρκετές εμπειρίες, πιστεύω. Όχι τόσο από γονιστικό κομμάτι, αλλά κυρίως από τις προπονήσεις και. Αυτό ήταν ο Πιτσιρικάς. Θα περιμένουμε προφανώς τον Παναγιώτη Γιαννάκη για να ακούσουμε και τι θα πει ο προπονητής του Άρη. Θα συμβαίνω το σεβασμό στον Πιτσιρικά. Νομίζω ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο Γιαννάκης γενικότερα για την ομάδα και τη φάση στην οποία βρίσκεται. Θα μας ενημερώσει ο Βασίλης ο Καβαδίας πότε θα είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Και πρώτα θα ακούσουμε τον coach και μετά πάμε.
ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι πάντα για μας έχει ενδιαφέρον. Άσχετα δεν έχουμε την ευκαιρία να πάμε στην επόμενη φάση. Εναντίον τους είχαμε ένα καλό παιχνίδι στο Βέλγιο, το χάσαμε σε λεπτομέρειες το μάτς. Είναι μια ομάδα που θέλουμε να είμαστε καλοί κοντά στο καλάθι, γιατί έχουν το μέγεθος ο οποίος παίζει πολύ δυνατά μέσα στο καλάθι. Έχουν έμπειρα παιδιά, έμπειρους παίκτες, ξέρουν να παίξουν. Παίρνουν το πρωτάθλημα χρόνια στο Βέλγιο και ήδη το ίδιο θα κάνουν και σε αυτό, αυτή τη χρονιά πιστεύω. Εμείς θέλουμε να παίξουμε καλύτερα από ό,τι παίξαμε στο προηγούμενο μάτς, που ήταν ένα καλό μάτς για μας, το Αβελίνο, αλλά δεν καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο που είχαμε να κερδίσουμε. Ελπίζουμε αύριο να έρθει ο κόσμος να μας δει για να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσουμε το μάτς. Τώρα βέβαια πολιτελέ και οι ερώτησεις που θα κάνω, αν έχει γίνει συζήτηση για το ενδεχόμενο να συνεχίσει η ομάδα στο Euro Cup. Είναι δύσκολο να συνεχίσει η ομάδα γιατί έχουμε λίγα παιδιά. Είχαμε κάποια στιγμή τώρα στις τελευταίες αγωνιστικές που τα παιδιά δεν ήταν 100% έτοιμα να παίξουν, κάποιοι δεν παίξαν καθόλου. Το κυριότερο είναι ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Αυτό είναι το βασικό μας στο μυαλό. Δεν σκεφτόμαστε τι θα γίνει εάν θα παίξουμε στο επόμενο ευρωπαϊκό, αλλά αν χρειαστεί θα παίξουμε και εκεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε το αυριανό μάτς και θέλουμε να παίξουμε καλά. Η ομάδα μετράει στην επόμενη στιγμή, το διαχειρίζεται αυτό. Η ομάδα μπορεί να έχουμε χάσει κάποια μάτς, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν παιχνίδια που δείχνουμε σημάδια βελτίωση. Τα παίζουμε ποιοτικές ομάδες και έχεις λίγες αναλλακτικές λύσεις. Αυτό δημιουργεί κάποια σκαμπανεβάσματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είναι φυσιολογικό. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν πολύ να επανέλθουμε στις νίκες και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Στο ξεκίνημα. Τι, κοπικέ. Είμαι coach της περίοδου, σε είχα ρωτήσει. Για τις δυσκολίες και είχες πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης είναι βράχος, κρατάει εδώ. Μετά τα όσα έχει τραβήξει και εσύ και η υπόλοιπη ομάδα, ο Παναγιώτης Γιαννάκης παραμένει βράχος, καθώς φαντάζεσαι σαν το μοναδικό αποκούμπι για την ομάδα του Άρη. Έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος που μάχομαι, πιστεύω πάρα πολύ στην εξέλιξη των προσπαθειών που κάνει ένας άνθρωπος και μια ομάδα κυρίως. Κυρίως μια ομάδα και νομίζω ότι εμείς θα εξελιχθούμε, είναι δεδομένο αυτό αγωνιστικά. Βλέπω ότι μια ζήμωση και μια προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά οι διαφορετικές απόψεις. Ελπίζω να είναι πραγματικότητα αυτό, γιατί αυτό ήταν και ο στόχος και η προσπάθεια που έπρεπε να κάνουμε από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε όλοι μαζί εδώ, να συνεργαστούμε. Ας είναι από σήμερα ή ας είναι από αύριο. Ελπίζω αυτή η κίνηση, το να ο κόσμος να συμπαρασταθεί στα παιδιά περισσότερο που ξεκίνησε από την Αθήνα και θέλω να πιστεύω θα συνεχιστεί και εδώ, και η προσπάθεια των ανθρώπων να καταλάβουν ότι οι διαφορές δεν δημιουργούν πρόοδο, οι συνεργασίες δημιουργούν πρόοδο. Και νομίζω ότι ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία οι άνθρωποι του Άρη εθελοτυφλούν μπροστά στη συνεργασία. Πρέπει να καταλάβουν ότι έχουμε μεγάλη δύναμη όταν συνεργαζόμαστε. Τεράστια. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκαν και οι δηλώσεις του Παναγιώτη Γιαννάκη. Τον πέταξε ακούσατε. Και μια τέτοια στο τέλος. Ότι πρέπει να συνεργαστούν, να μην θέλω ότι λυφθούν και τα λοιπά οι άνθρωποι του Άρη. Πέταξε, ήταν λίγο καρφάκι το συγκεκριμένο. Ναι. Ότι πρέπει να υπάρξει ένωση. Άρα προφανώς κάτι έχει στο μυαλό του με το συγκεκριμένο. Πάντως, εγώ βλέπω μια ενωτική τάση απέναντι στον Λάσκαρη. Θα μου πεις, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες πολλές φορές. Μακάρι να γίνει αυτό που είπε στο τέλος. Ότι θα υπάρχει δηλαδή μια ένωση όλων των δυνάμεων και θα προχωρήσει η ομάδα έτσι όπως πρέπει να προχωρήσει. Με βασικότερο όλων να συντομεύουν οι διαδικασίες απεμπλοκής από την οικογένεια Λάσκαρη. Πάμε στο διάλειμμα, το τελευταίο μας, το προτελευταίο μάλλον, και επιστρέφουμε για να ξαναπάμε σε διάλειμμα. Για να ξαναπάμε, όχι, δεν ξαναπάμε. Θα το πάμε πιο αργά, θα το πάμε λίγο παρά 10 μετά. Κλείσουμε παρά 5. Έτσι.
Για το μπάσκετ ακούσαμε τι μας είπε και ο Γιάννης, ακούσαμε και τις δηλώσεις από το Αλεξάνδρη ενώ ψευρενής αναμέτρησης με την Οστάνδη, με την οποία ελάχιστοι ασχολούνται, είναι η αλήθεια. Βέβαια η ομάδα και για ψυχολογικούς λόγους θα επιδιώξει να πάρει μια νίκη αύριο για να σπάσει και αυτό το αρνητικό σερί των 8 συνεχόμενων νικών που δεν περιποιεί τιμή στο σύλλογο, φυσικά εννοείται, στην ομάδα, και για να πάρει και ψυχολογία εν ώψη της επόμενης σημαντικής αναμέτρησης για το πρωτάθλημα. Κάπως έτσι μάλλον το βλέπουν το παιχνίδι αύριο και ο Γιαννάκης αλλά και οι καλαθοσφαιριστές της ομάδας. Την ίδια ώρα που, όπως σας είπαμε, θα γίνει μια προσπάθεια από την Πενταμελή Επιτροπή να συναντηθεί με τον Λάσκαρη για να ακούσει από τον ίδιο τι ακριβώς έχει στο μυαλό του και πώς μπορεί να απεμπλακεί η ομάδα και να ενοποιηθούν αυτές οι δύο προτάσεις και να προχωρήσει ο Άρης την επόμενη μέρα για να μπορεί να διοικείται επαρκώς και να αντιμετωπίσει τις επίγουσες υποθέσεις που έχουν να κάνουν με κατάπτωση εγγυητικής επιστολής που πρέπει να αναπληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένη χρονική ημερομηνία, με όλα τα και πολλά ανοιχτά μέτωπα της ομάδας. Είναι σε μια πολύ περίεργη κατάσταση αυτή τη στιγμή το μπάσκετ, πραγματικά, με τον κίνδυνο ορατό ακόμη και για το χειρότερο που έρχεται, εάν δεν ληφθούν γρήγορα κάποιες αποφάσεις. Και νομίζω ότι γενικά αργήσαμε, Χρήστανθε, αυτή την αίσθηση έχω. Αργήσαμε χαρακτηριστικά. Δεν αργήσαμε εμείς, άλλοι αργήσαν. Ναι, όχι εμείς. Ενώ ως σύλλογος το βάζω, το πληθυντικό ευγενίας. Εμείς, όταν όμως μειώσαμε 5 πράγματα, βγαίνανε οι γνωστοί υπερασπιστές γλύφτες μέσα από τα Facebook κτλ. Και ξεφωνίζανε. Πού είναι αυτοί τώρα, να μας πούν για το Λάσκαρη πάλι. Γιατί και κάποιες διαδικασίες είναι χρονοβόρες, από ό,τι λένε οι νομικοί. Και αυτό μπορεί να αποβεί και μοιραίο γενικότερα για την ομάδα. Α, δούμε. Οι νομικοί, οι οποίοι κρατούν τώρα μια επιφυλακτική στάση, δεν θέλουν να τοποθετηθούν. Επιδιώξαμε να μιλήσουμε σήμερα με κάποιον από αυτούς. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε τις επόμενες μέρες, όταν έχουν κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πούνε για το πώς ακριβώς θα κινηθεί η επιτροπή που πήρε το χρήσμα χθες από την Γενική Συνέλευση, η οποία διακόπηκε και θα συνεχιστεί την επόμενη Δευτέρα. Για το φίλο τον Χρήστο Μπροντάιν έχουμε κάτι καινούριο για τον Παπαδόπουλο και τα λοιπά? Όχι, δεν έχουμε, Χρήστο, κάτι καινούριο. Ο άνθρωπος επέστρεψε στην Αμερική μετά την τριήμερη παραμονή του στην Ελλάδα. Σας έλεγα και χθες ότι ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος από τις εκδηλώσεις του κόσμου, κυρίως φεύγοντας από το γήπεδο μετά το παιχνίδι. Προσωπικά μας άρεσε και ο πανηγυρισμός του στον γκολ του Δελζήση, είναι η αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ποδόσφαιρο, δεν είναι άσχετος από ποδόσφαιρο, και το χάρηκε, του άρεσε η ατμόσφαιρα και γενικά του άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισε ο κόσμος μετά το παιχνίδι, και ήταν κάτι που τον κρατάει ζεστό, παραμένει ζεστός, θα βοηθήσει μέχρι το τέλος της περίοδου, αυτό μπορούμε να σας πούμε, και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει όσον αφορά περαιτέρω εμπλοκή του και πώς αυτή θα σχηματοποιηθεί, τι θα περιλαμβάνει, τι γίνεται με ακαδημίες που ακούμε διάφορα και όλο αυτό το fund και όλο αυτό γενικότερα το πακέτο, νομίζω ότι θα το δούμε όταν με το καλό η ομάδα εξασφαλίσει την άνοδό της στην Super League, όπως όλοι θέλουμε να πιστεύουμε. Προς το παρόν παραμένει ένας χορηγός της ομάδας, ένας φίλος της ομάδας, και θα συνεχίσει να τη βοηθάει όπως υποσχέθηκε στο Θόδωρο Καρυπίδη μέχρι το τέλος της σεζόν, με τα χρήματα βάσει αυτής της χορηγίας, και από εκεί και πέρα θα επανεκτιμηθεί και θα επανεξεταστεί η εμπλοκή του, επαναλαμβάνω, όταν με το καλό η ομάδα εξασφαλίσει την άνοδό της στην Super League. Προς το παρόν το αφήνουμε και το θέμα εδώ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, και μόνο το γεγονός ότι ήρθε, έκανε αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι για ελάχιστα 24 ώρα, δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ζεστός, ότι έχει ένα πλάνο στο μυαλό του, ότι είναι κοντά στη διοίκηση, και δεν είναι όλο αυτό ένα πυροτέχνημα, δηλαδή ότι έβαλε μια χορηγία που δεν έχει και κανένα όφελος να τη βάλει,
τη χορηγία, γιατί δεν δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα καμία επιχείρηση του. Οπότε από τη στιγμή που ήρθε, καταλαβαίνετε ότι κάτι υπάρχει. Αλλά αυτό θα σχηματοποιηθεί, επαναλαμβάνω και το κλείνω εδώ, όταν με το καλό η ομάδα εξασφαλίσει την άνοδο της. Άντε να την εξασφαλίσει και στα κοντά, αν είναι δυνατόν, για να μπούμε σιγά σιγά στην επόμενη μέρα. Να ακούσουμε λίγο χορηγόρας, φίλε Βασίλη, όπως ζήτησες, και να συνεχίσουμε. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα, γιατί ήδη πριν από λίγο ήρθαμε. Θα πάμε και θα κλείσουμε απλά λίγο νωρίτερα. Από το πρωί δώσαμε το ρεπορτάζ σχέση με τα Βλαρίδη και Ρόβα, τις πληρωμές δηλαδή που έγιναν σήμερα. Για το φίλο που ρωτάει αν πληρώθηκε και ο Τάτος και τα λοιπά, η πληροφόρηση που έχουμε από την ΠΑΕ Άρης είναι ότι θα τακτοποιηθεί και το δικό του το θέμα μέσα στις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος εβδομάδας λένε μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε παρά να περιμένουμε ότι θα το κάνουν πράξη και για τον Τάτο και για τον Ήλιτς. Απλά η μέρα... Νόημα νομίζω έχει να το σχολιάσουμε όταν πλέον θα έχει εξοφληθεί. Ναι, επειδή και... ρώτησε ο φίλος. Ναι. Απλά επειδή τόσο σήμερα για τον Ταυλαρίδη, απλά λέω και τον Ταυλαρίδη, γιατί έχει έτσι το ενδιαφέρον του σχέση με αυτά που γίνονται με τον Παναθηναϊκό και τον Ταυλαρίδη. Δεν τα βάζει, φίλε. Ναι. Αυτόν έπρεπε να το εξοφλήσεις. Δεν γινόταν διαφορετικά, όπως βλέπετε. Και γι' αυτό νομίζω δόθηκε και άλλη... μια προτεραιότητα στον αθλητή. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Εγώ σίγουρα αντιλαμβάνομαι ότι από τη στιγμή που έχεις υπογράψει κάποια συμβόλαια και έχεις υπογράψει κάποιους διακανονισμούς, θα πρέπει να είσαι συνεπής. Άσχετα αν εμείς κοιτάμε και ένα άλλο κομμάτι, το ηθικό, ότι είναι λεφτά αυτά τα οποία δεν τα δούλεψε. Έτσι, ναι. Είναι όμως συμβόλαιο το οποίο είχε υπογραφεί και μια προσφυγή που θα μπορούσε να στοιχήσει τον Άρη πρόβλημα, ναι, και να δημιουργήσει και φέτος πρόβλημα. Απλά εγώ θα περίμενα... Okay, να είναι λίγο πιο διαλλακτικοί κάποιοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, η δόση αυτή του Ταυλαρίδη καταρχήν δεν έχει να κάνει με την αδειοδότηση. Μιλάμε για το 2018, αυτό το 20άρικο, το τελευταίο, και ήταν η δόση που ήταν 31 Ιανουαρίου. Όταν είσαι και πληρώθηκε σήμερα που έχουμε 6 Φλεβάρι. Έτσι. Όταν 31 Ιανουαρίου είναι η δόση σου, δεν γίνεται να βγαίνεις και να λες 2 του Φλεβάρι είναι ληξιπρόθεσμη η δόση. Είμαστε απλήρωτοι. Ή αν το πεις, το λες ότι, okay, 2 μέρες είναι, θα κάνουμε μια εβδομάδα υπομονή, 10 μέρες, μήπως θα τα χάσω τα λεφτά, άμα πάω 10 Φεβρουαρίου να κινήσω τη διαδικασία για να τα πάρω. Εκεί νομίζω ότι για μια ομάδα football league όπως είναι ο Άρης, η πίεση δεν νομίζω ότι ισχύει υπερβαίνει. Αυτό που λες ότι είναι του 18. Τι είναι, αφού είναι 31 Γενάρη του 2018. Είναι μια συμφωνία που έγινε και το 2017 νομίζω και θα πρέπει ούτως ή άλλως να έχεις παρουσιάσει αν δεν το εξοφλούσες το ποσό ένα νέο διακανονισμό. Θα έπρεπε να υπογράψει δηλαδή και να συμφωνήσει ο ποδοσφαιριστής. Αλλά αυτό δεν είμαι βέβαιος. Αλλά εν πάση περιπτώσει... Η συμφωνία ούτως... συγγνώμη, δεν είναι 31 Γενάρη. Ναι, η συμφωνία έγινε το καλοκαίρι όταν... Ωραία. Αυτό λέω εγώ. 31 Ιανουαρίου είναι η δόση. Δεν την πλήρωσα 31 Ιανουαρίου. Ναι, αλλά αφορά χρήματα τα οποία δεν είναι του 18 νομίζω. Αφορά χρήματα του συμβολέου του 18. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Μα τη σεζόν έχω αυτή μια αμφιβολία, αλλά πάση με τόσο όπως και να έχει πληρώθηκε, οπότε τζάμπε το συζητάμε. Εγώ το λέω, δεν λέω και δεν με νοιάζει αν ήταν, μπορεί να ήταν και του 12. Άργησα να τα πληρώσω. Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα εννοώ στην αδειοδότηση. Αυτό θέλω να πω. Αν δεν πληρώνω. Α, άλλο αυτό που λες. Αυτό δεν είμαι βέβαιος. Θα πληρώνονταν, δεν είπαμε να μην πληρωθεί. Εννοείται ότι θα δημιουργούσε πρόβλημα γιατί ήταν διακανονισμός που υπογράφηκε πέρσι. Ένα πληρώνος που δεν τηρήθηκε, άρα θα δημιουργούσε πρόβλημα. Απλά ξέρεις τι, είναι. Εγώ λέω ότι δεν γίνεται στις 2 μέρες. Στις 2 μέρες να γίνεται θέμα. Αυτό λέω εγώ. Και να βγαίνει στα ραδιόφωνα εσύ και το λες αυτό όμως. Γιατί πολύ απλά κάποιος άλλος θα σου πήρε παιδιά να μην το υπογράφατε. Καταλαβες. Είναι... Εσύ Αλέξη, συγγνώμη ρε φίλε. Δεν παίρνω κανένα στο μέρος τώρα. Λέω είμαι απλά στη Football League. Ότι... Δεν έχω έσοδα. Είναι 31 Γενάρη να σε πληρώσω και είναι 2 Φλεβάρι και βγαίνει και με ξεφτυλίζει στα ραδιόφωνα. Να μην του υπέγραφε κανένα 130 χιλιάρικα συμβόλαιο, φίλε. Τη δεύτερη χρονιά. Ναι, εντάξει. Να θες να τον χαρακτηρίσω με τη γνωστή ελληνική λέξη. Το ρηπείτε τώρα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Μιλάμε για εγκλήματα τα οποία έγιναν την περσινή σεζόν. 31 Ιανουαρίου είναι η δόση. Σου έχω πληρώσει όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα ναι, θα έχω πληρώσει. Φυσικά. Και είναι 31. Βγαίνει 2 Φεβρουαρίου και με ξεφτυλίζει το ραδιόφωνο και το δημιουργεί θέμα. Ότι έχω να παίρνω και είναι ληξιπρόθεσμη και είναι τέτοια. Σε 2 μέρες μέσα. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε. Αυτό κάτι δείχνει. Αυτό κάτι δείχνει. Εγώ αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Δεν λέω να μην πληρωθεί. Σα-ίσα πρέπει να πληρωθεί. Γιατί όπως λέω σωστά το υπέγραψε. Και όχι μόνο το υπέγραψε,
το υπέγραψε, σκοτώθηκε μαζί του, πλακώθηκε στο, ναι, στο κολονάκι μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ναι, ήταν 130 ο Ταυλαρίδης, να ξέρετε, μαζί του, μας έκανε και χάρη. Ναι. Λέει, παιδιά, ήταν 130 και πήρα 60. Ναι. Μη δε δουλευμένα τα 60, έτσι. Μη δε δουλευμένα. Υπέγραψες, κύριε, αυτό λέει. 130 όμως έπρεπε να μου δώσει εμένα. Και εγώ σου έκανα χάρη και πήρα 60. Και 17 που μου χρωστούσες από πέρσι, 77. Και στο λέω, εγώ λέω αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο. Δεν λέω ούτε το να μην πληρωθεί, ούτε ότι πρέπει να καθυστερήσει ο Άρης. 31 έπρεπε να πληρωθεί το κανονικό. Απλά λέω το πώς συμπεριφέρονται απέναντι στον Άρη κάποιοι άνθρωποι. Αυτό λέω εγώ, αυτή είναι η ένστασή μου. Τώρα, συγκεκριμένως βλέπεις ότι συμπεριφέρεται σε όλες τις ομάδες έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει πρώτη φορά. Βλέπεις τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό, βλέπεις τι γίνεται με τον Όφη. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνει πρώτη φορά. Και ο Άρης θα έπρεπε να είναι υποψιασμένος. Και όλο αυτό για μένα, εγώ εκεί το τοποθετώ και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι. Ο ίδιος είναι ο νομικός του του Τάτου για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Το συμπέρασμα ξεσπιώνε. Ότι ο Άρης οφείλει να είναι προσεκτικός στο τι υπογράφει, παιδιά. Και να δίνει στους ποδοσφαιριστές αυτά που πραγματικά αξίζουν. Και να μην υπογράφει υπέρογκα συμβόλαια. Στη Β' Εθνική ξέρεις ότι για να έρθει ο Ταυλαρίδης. Ούτε στη Σούπερ Λίγκα. Γιατί στη Σούπερ Λίγκα με το καλό δεν πρέπει να αρχίσουμε τις εξαλωσύνες και όχι, να μοιράζουμε αλλά για να 400 και 500. Ο κάθε Ταυλαρίδης και ο κάθε Τάτος και ο κάθε Ήλιτς στη Β' Εθνική. Και με την προοπτική της ανόδου ήταν φυσιολογικό να τους ανεβάσει λίγο τα συμβόλαια. Και ήταν φυσιολογικό να τους δελεάσει με ένα συμβόλαιο που πίστευε ότι θα είμαι στη Super League, άρα θα το πληρώσω. Είναι φυσιολογικό. Εγώ αυτά τα λάθη του Καρυπίδη τα σημειώνουμε. Εδώ ο Τζιμπούρ. Βγήκε ο Τζιμπούρ σήμερα και έκανε δήλωση. Ήταν λάθος. Μου λέει, παρόλα αυτά ο Τζιμπούρ μίλησε με μεγαλύτερο σεβασμό, φίλε. Ναι, όχι, μια χαρά μίλησε. Ναι. Ότι δεν έχω τίποτα με τον σύλλογο. Δεν είπε δεν μου φέρθηκαν σωστά. Εντάξει. Είπε ότι και οι δύο κάναμε λάθος. 70.000 πήρε και δεν έπεισε καθόλου, ρε φίλε. Τι θα πει, άσχημα θα μιλήσει. Και αυτός πήρε 130 τόσα. Άσχημα θα μιλήσει, τη συγγνώμη δηλαδή. 70 εντάξει, πήρε και έπαιξε ναι, 1,5 παιχνίδι. Ναι, και αυτή φίλε μου δεν ανέβηκε ο Άρης. Όλοι, έμεινε ναι, στη Β' Εθνική ναι, και ζητάνε λεφτά από το επόμενο χρόνο συμβολέου. Το ότι ο Άρης κάνει εγκλήματα δεν σημαίνει ότι πρέπει να στιγματίσουμε συμπεριφορές. Αυτό είναι και το στρεβλό του κανονισμού τώρα. Δηλαδή. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει να υφίσταται, νομίζω, γενικότερα. Δηλαδή, εντάξει, πάρε τα δουλευμένα σου, ρε άνθρωπε. Κανένα πρόβλημα. Αφού τα δούλεψες, πρέπει να τα πάρεις. Όπως κάθε εργαζόμενος. Αλλά αυτό το να διεκδικείς και να παίρνεις και από τα επόμενα χρόνια του συμβολέου σου είναι λίγο άδικο γενικότερα για τις ομάδες. Είναι αυτό που έριξε τον Άρη καταρχήν. Mm. Γιατί τα δεδουλευμένα του Σανκαρέ, αν θυμάστε, ήταν 30 και του επιδικάστηκαν 988. Μην πάω σε άλλες περιπτώσεις. Έτσι ήταν. Ο Φατί ήταν 100, 500. Ο ένας ήταν 50, 900. Πήγαινε ο άλλος, είχε συμβόλαιο 3 χρόνια. Καθυστέρησες με τον Σανκαρέ, είναι το πιο χαρακτηριστικό. Καθυστέρησες μία δόση, μία δόση. Μόλις έγινε ληξιπρόθεση μια 30 χιλιάρικα και ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχε πάρει 50, σου κοπανάει την προσφυγή. Και σου ζητάει 3 χρόνια συμβόλαιο. Συν τη ρήτρα, 988. Ο άλλος μετά βλέπει και λέει, 988 χρωστάμε. Ρε λαμό για τα λεφτά. Δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν μπορεί να αναλύσει ο κόσμος κάθε φορά και δεν είναι και δουλειά του. Αλλά είναι αυτό που λες. Κάτσε ρε φίλε. Αφού δεν μπορείς να συνεπείς, τι θα υπογράφεις. Τα συγκεκριμένα. Απλά εγώ λέω ότι δεν γίνεται ρε φίλε με τον Άρη συνέχεια να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή 31 του μηνός δεν πλήρωσα, 2 του μηνός στο ραδιόφωνο και αμέσως ξεφωνητό. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Δεν λέω για το Γιώρη, που είναι έγκλημα που δεν έχει πάρει τα λεφτά το παιδί. 7 χιλιάρικα. Μιλάμε και για ένα μικρότερο ποσό. Μα αυτό λέω. Δεν λέω για υπαλλήλους του χιλιάρικου που μαζεύτηκαν 7 και 8 μήνες και είναι απλήρωτοι. Εκεί είναι έγκλημα της ομάδας. Και πρόσεξε, ο υπάλληλος παίρνει τα 7 χιλιάρικα και τα δεδουλευμένα του. Δεν παίρνει τίποτα άλλο. Δεν παίρνει ούτε επόμενο συμβόλαιο ούτε οτιδήποτε. Ο ποδοσφαιριστής παίρνει τα 200, τα 100, τα 150 και παίρνει το επόμενο συμβόλαιο. Μια χαρά. Και μετά τι λέγανε, ήμασταν απλήρωτοι στον Άρη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα παίχτες που στη Γάμα και στη Β' Εθνική, προσέξτε λίγο, στη Γάμα και τη Β' Εθνική, τσαλάκωσαν αυτά τα 2-3 χρόνια, τα 3 χρόνια Καρυπίδη, από 200 μέχρι 300 και 350 χιλιάρικα και σου λένε να τους συναντήσεις στο δρόμο τι άσχημα που πέρασα και είμαι απλήρωτος. Αυτό λένε. Και ακόμα το λένε κάποιοι αυτό στους φίλους του Άρη που τους βλέπουνε. Και υπάρχουν και άλλα ψέματα. Ότι να, δεν μας τα δίνει και μας τα δίνει από κάτω. Και να, εγώ μου διεκδικώ μόνο τα λευκά και κάτι τέτοιες χαζομάρες. Και έχουν πάρει 300 χιλιάρικα. Απλά είναι και αυτό κομμάτι που λέγαμε για τη στήριξη. Είναι και αυτό κομμάτι για τη στήριξη. Πας σε ένα γεμάτο γήπεδο,
Καταρχήν, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάποιο τώρα για τον Καρυπίδη δεν έχει βάλει χρήματα. Φαίνεται. Το αντιλαμβάνεστε όλοι ότι έχει βάλει χρήματα. Να βοηθήσουμε κι εμείς ώστε να μην έχει προβλήματα η ομάδα. Γιατί είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Το βλέπετε. Το βλέπουμε όλοι. Αν ήταν μεγαλύτερο μέγεθος, δεν ασχολιόμασταν τώρα με τα 42 χιλιάρικα του Τάτου και τα 35 του Ήλιτς και ένα σύνολο 150 χιλιάδων που έχει μείνει. Γιατί αυτά είναι τα λεφτά κατά τα οποία ταλαιπωρούμαστε, να το έχετε αντιληφθεί. Κάνα 150 για να κλείσουμε με τα περσινά, έτσι. Μην μπερδευτικά, και επειδή χρωστάμε μόνο 150. Mm. Γιατί υπάρχουν και τωρινούς παίκτες. Mm. Που και μπράβο στα παιδιά που είναι στην ομάδα τώρα, που βέβαια τα τρέχοντα τα παίρνουν. Και αυτοί όμως έχουν να παίρνουν τα περσινά τους. Αρκετοί από αυτούς. Αυτοί που συνέχισαν από πέρσι, όχι φετινή. Θα έχεις, είπαμε τώρα, θα έχεις ένα 500άρικο στο τέλος της χρονιάς, θα το έχεις στάνταρ. Αλλά άμα είσαι στη Super League, δεν τίθεται ζήτημα με τα έσοδα της Super League. Τα πολλαπλάσια, εκεί είναι το θέμα και το ζητούμενο. Τέλος πάντων. Ο 506 λέει, πάντως Λαμόγια ήταν έτερον εκάτερον. Υπήρχανε, Αλέξη, υπήρχανε. Απλά, να σου πω κάτι, πολλοί εκμεταλλεύτηκαν και αυτό ακριβώς το γεγονός. Δηλαδή, γινόντουσαν τρία πράγματα και λέγονταν και λέγεται ότι γινόντουσαν 10. Ενώ γινόντουσαν τρία πράγματα. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι το σήμερα. Και σε σχέση με το σήμερα και το παλιά, ήθελα να πω και το εξής, ότι και χθες στη συνέλευση υπήρξε πολλής λόγος για το τι έγινε και ήρθε ο Λάσκαρης. Εγώ θα πω το εξής, ότι φυσικά και έχουν ευθύνη οι άνθρωποι που ελέγχουν, οι άνθρωποι που προτείνουν, οι άνθρωποι που καλούνται να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του συλλόγου. Αλλά από την άλλη, να πω ότι δεν μπορώ μάλλον να αξιολογήσω αν ο κάθε ένας που έφερε τον Λάσκαρη στην ομάδα εκείνη την περίοδο θα μπορούσε πραγματικά να αντιληφθεί τι θα ακολουθούσε μετά. Ο Λάσκαρης έφερε παιδιά εγγυητικές 30 και 40 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή θα μπορούσε να ξέρει κάποιος ότι αυτά τα 30 και τα 40 εκατομμύρια ευρώ θα κάνουν φτερά μετά από δύο χρόνια ή ότι υπάρχει αυτός ο Σουμπότνης ή υπάρχουν οι Σαϊεντολόγοι ή οτιδήποτε άλλο. Το βλέπω πολύ δύσκολο να μπορούσε. Το μόνο που θα μπορούσε να σε πονηρέψει εκείνη την περίοδο ήταν γεγονός ότι εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά, δεν τον ήξερε κανένας, χωρίς να έχει καμία. Για την άλλη, τι να κάνεις όμως. Μόνο αυτό δεν. Και τι να πεις εσύ. Ερχόταν λοιπόν ο Λάσκαρης, θα σου πω ένα παράδειγμα. Ερχόταν ο Λάσκαρης, ή μήπως δεν το λέγανε για το ποδόσφαιρο. Θα το πω γιατί το είπαν για το ποδόσφαιρο. Ότι ο Καρυπίδης δεν του δίνει την ομάδα ενώ την θέλει. Ο Λάσκαρης. Ναι. Και υπήρχαν άνθρωποι που τώρα βρίζουν τον Λάσκαρη, που τότε τον αποθέωναν και τον λέγανε Λάσκαρη, Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Και έκανε δήλωση αυτός ότι δεν θέλω. Ή δεν έκανε δήλωση ο Λάσκαρης ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα το ποδόσφαιρο, θα πω σε κάποιους φίλους μου να το πάρουνε. Και είχε τρελαθεί εκείνη την περίοδο ο Καρυπίδης. Δεν το είπε στην Άρη, είχε καλύψει. Στο Χρήστο την είχε κάνει τη συνέντευξη. Και είχε πει αυτό το πράγμα. Θα πω σε κάποιους φίλους μου να την πάρουνε. Και λέγανε τότε φύγε Καρυπίδη να έρθει ο Λάσκαρης να πάρει την ομάδα. Γιατί δεν τη δίνεις. Και οι ίδιοι που τον υμνούσαν θα τον ξεφωνήσουν. Όχι ρε παιδιά. Εγώ λέω ότι δεν θα μπορούσε κανένας μας να φανταστεί αυτή την εξέλιξη. Δεν θα μπορούσε κανένας μας να τη φανταστεί αυτή την εξέλιξη και την τροπή που πήραν τα πράγματα. Από το ρέμο, τα πανηγύρια, τα καράβια, τους γάμους και όλα τα υπόλοιπα να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και τους ράβδους χρυσούς. Στους ώμους τον είχατε. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Τα βιντεάκια υπάρχουν. Μην μου λέτε τώρα κάποιοι ότι δεν ξέρατε. Και άντε, πείτε μου δεν ξέρατε. Μην μου λέτε, μην το βρίζετε και λέγατε άλλοι φταίνε. Το κλίμα που δημιουργήθηκε υπέρ του Λάσκαρη και σας λέγαμε χαμηλά την μπάλα, όχι γιατί ξέραμε κάτι. Απλά γιατί μετά από τόσες κατραπακές που έχουμε φάει και εμείς, είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι με όλους. Ήρεμα. Με τον Basketball Champions League. Ξεφωνητό. Θέλαμε να τον φάμε τότε. Με τις χορηγίες. Και εκεί θέλαμε να δημιουργήσουμε θέμα και ζήτημα. Με την κριτική που δεν πήγαινε στον ΕΣΑΚΕ. Σας τα θυμίζω, μήπως τα έχετε ξεχάσει κάποιοι. Με την κριτική στο ότι δεν υπήρχε άνθρωπος του Άρη σε καμία από τις επιτροπές, τις αρμόδιες του ΕΣΑΚΕ και της ΕΟΚ. Και θυμίζω επίσης ότι η ΑΕΚ ήταν με το Δουβί, αν θυμάστε. Τα λέγαμε αυτά εδώ. Και υπήρχαν κάποια παπαγαλάκια που λέγανε το κάνουν επίτηδες, επειδή δεν έχει χαρτζηλίκι. Τελικά, άλλοι πέραν χαρτζηλίκι από ό,τι φάνηκε. Τώρα όμως τι κάνουμε. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Το ζήτημα τώρα είναι ότι πρέπει να ενωθούμε άπαντες
προκειμένου να φύγει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί διαφορετικά, με μαθηματική ακρίβεια, η ομάδα πάει στη διάλυση. Με πήρε ένας φίλος πριν από κανένα μήνα που βγήκε ένας ακροατής και λέει: Τι βλέπεις? Και του λέω: Αν συνεχίσει έτσι, β' εθνική. Και λέει: Το είπες, λέει, πολύ. Ντάνε, ρε παιδί μου. Πολύ κοινικά. Πολύ κοινικά. Λέω: Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, λέει. Μα τι λες, για πώς, τι. Λέω: Έχεις αντιληφθεί το μέγεθος. Βέβαια, τώρα διαβάζετε μια είδηση εδώ και λίγα λεπτά στο Ολαμπαουτάρης. Ακόμη μια αρνητική είδηση που αφορά τον μπάσκετ. Ότι και ο Βασίλης Σύμψα κατέθεσε αίτηση κατάπτωσης της εγγυητικής μαζί με τις υπόλοιπες αιτήσεις και την Παρασκευή θα εξεταστούν. Την Πέμπτη, συγγνώμη, θα εξεταστούν όλες μαζί. Ωραία, θα εξεταστούν. Ποιος είναι ο νομικός της ΚΑΕ? Και ποιος θα αντικαταστήσει το ποσό της εγγυητικής? Ποιος θα τον εκπροσωπήσει τον Άρη? Να πάρει μια αναβολή, να κάνει κάτι, ρε παιδί μου. Ποιος? Κανένας. Υπάρχει κάποιος? Αυτή τη στιγμή ποιος είναι εκπρόσωπος? Ο Χριστοφορίδης, θεωρητικά. Ποιος? Τι θα γίνει? Ντουπ κουτουλιά θα γίνει. Αν δεν βρεθεί κάποιος να πάει να κάνει, να πει, να πάρει καμιά αναβολή, να πει παιδιά, είμαστε στη διαδικασία. Να βρεθούν χρήματα για να αντικατασταθούν τα χρήματα της εγγυητικής, τότε αυτό αυτομάτως... είναι όταν βγει η απόφαση. Ναι, όταν βγει η απόφαση. 15-20 μέρες έχεις μετά. Οκ, θα πάρεις και μια αναβολή, εγώ σου θα πάει ένα μήνα. Μετά, να φτάσουμε εδώ. Γι' αυτό λέω ότι καθυστερήσαμε χαρακτηριστικά. Απ' την άλλη, καθυστερήσαμε. Τι να κάνουμε όμως? Αλλά απ' την άλλη, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα, όταν έχεις το 90% δεν το έχεις εσύ. Εσύ είσαι ένα 10% εραστέχνης. Δεν έχεις και πολλά περιθώρια και πολλές φορές, αν δεν θέλει πραγματικά ο μεγαλομέτοχος να κινήσει τις διαδικασίες. Και είμαι πραγματικά περίεργος να δω τι θα πεις αυτούς τους ανθρώπους που θα πάνε από την Πενταμινόπη. Τι θα τους πούτε? Θα έρθουν πάλι χρήματα, θα τους πει απχορηγίες? Αφού δεν έλεγε, τι έλεγε τώρα? Τι ακριβώς θα τους πει δηλαδή? Ότι πάνε να βρουν και του είπανε: Οκ, okay, θα πάρουμε εμείς, θα αναλάβουμε εμείς τα χρέη αυτά και τα λοιπά. Θα αναλάβεις το δημόσιο. Και θα το κάνεις με δεσμεύσεις έμπρακτες και τα λοιπά, ή με υποθήκη κάποιου ακινήτου, ή τέλος πάντων διαβεβαιώσεις. Προφανώς έχουν τον τρόπο οι άνθρωποι να δεσμευτεί ότι αυτός είναι ο υπεύθυνος και τα λοιπά. Έτσι. Και τους λέει: Μην το καλοκαίρι θα φέρω κάτι. Πάρτε τα εσείς, το καλοκαίρι θα φέρω κάτι χορηγίες από την Τουρκία. Πάρτε ίδιο. Δηλαδή μιλάμε τώρα, ούτε ο Ζαχουδάνης δεν τα έχει πει αυτά. Ο 779 λέει, από το 2-0 με Καλαμαριά ξέσπασα δικαιολόγη την γκρίνια του κόσμου με εμφανίσεις ομάδας και σπανό. Οι 10.000 με Καλαμαριά έγιναν 4.5 με Σπάρτη, χάθηκε η καλή αύρα, λέει ο 779, με τον Άρη να έχει 12 νίκες και 3 ισοπαλίες. Και φταίμε και εμείς, παιδιά. 12 νίκες και 3 ισοπαλίες. Και πες ότι τώρα είναι 10 Αυγούστου και σου λέει κάποιος: Στις 15 αγωνιστικές θα έχεις 12 νίκες και 3 ισοπαλίες με 0-0. Επειδή δεν έβαλες γκολ δηλαδή. Και πείτε μου εσείς ποιος δεν θα το υπέγραφε. Φέρ' το να το υπογράψω. Πέρσι τι, πώς βάθουμε? Γιατί έβλεπα ένα για τον Όφη που λένε 9 βαθμούς παραπάνω έχει Όφη. Ναι. Σε σχέση με πέρσι. Είναι τρίτος όμως. Ο Άρης πόσο παραπάνω έχει? Αρκετούς τη 15η αγωνιστική. Που έχει ξεπεράσει τη Λαμία και τον Απόλλωνα πέρσι, από πέρσι. Που είχαν 37 βαθμούς στη 15η αγωνιστική. Η 15η αγωνιστική στη Σπάρτη εδώ μεταξύ. Που είχαμε μείνει 10 βαθμούς πίσω από τον πρώτο. Όντως. Τότε ήταν. Τέλος πάντων. Τσατίστηκα στο τέλος. Κουράγιο στα παιδιά, γιατί πολύ ωραία τα λέμε εμείς. Και εμείς μικρό από το μικρόφωνο τα λέμε και τα λοιπά. Ναι. Κάποια παιδιά είναι στην κατάληψη τώρα. Και όλοι εσείς που φωνάζετε στα Facebook και τα λοιπά και ασκείτε κριτική και ασκείτε και σε αυτούς κριτική ή οτιδήποτε άλλο, σκεφτείτε ότι κάποια παιδιά αυτή τη στιγμή είναι στην κατάληψη και θα μείνουν εκεί. Και θα μείνουν και αύριο και μεθαύριο και όσο χρειαστεί. Μην τα απαξιώνουμε λοιπόν και μην λέμε έλα μωρέ και τι έγινε. Δεν είναι εύκολο. Οκ, okay, την πρώτη μέρα είναι εύκολο, τη δεύτερη μέρα είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο όμως να αφήνει κάποιος τη δουλειά του ή οτιδήποτε άλλο και να πηγαίνει και για τον Άρη. Πάμε στον break γιατί είναι 2-1. Dimension τον κάναμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Καβαδία που με υπομονή μας άκουσε και σήμερα. Αλλά τουλάχιστον ενημερώνεις για τα θέματα του Άρη, φίλε Αριανάκη. Δεν ενημερώνεις, είσαι πλήρης. Ξέρεις τώρα, το βράδυ που θα πας εκεί για τα τσίπουρα,
θα τους λες τους άλλους. Μου είπα, άκουσα αυτό και τα λοιπά. Θες, δεν θες, μας ακούς. Μου είπε ο Τσαλτίδης ότι. Πώς λέει ο Ασλαμάς, μου είπε ένας εκεί. Θα πεις και εσύ, μου είπε ότι. Ο Γιώργος Ματζούκης ακολουθείς πολύ λίγο, παίρνει τη σκητάλη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους.